Θεά. Θεά. Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε αλλιώς. Η θεότητα αυτή που λέγεται Ζωζεφίν Βέντελ. Αυτή. Η νέα pop star της χώρας. Είναι πολύ φίλη μου η Ζωζεφίν. Εντάξει, οφείλω να το παραδεχτώ. Ό,τι έγινε στο Ηράκλειο μένει εκεί. Έτσι, δεν μπορώ να πω κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι έχετε δει στα social media τι έχει συμβεί ανάμεσα στους δυο μας. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάποια άλλα πράγματα. Έχω να πω ότι τη θαύμασα πραγματικά, ήταν καταπληκτική. Πολλά μπράβο να πούμε στην ΕΚΟ και στον Εσάκε που κατάφερε να κλείσει ένα τέτοιο μεγάλο όνομα και να μας κάνει να ξεχάσουμε την Τζένιφερ Λόπες και τη Σακύρα που συζητούσαμε εδώ την εβδομάδα. Τέτοια μέρα. Τα γατιά αυτά. Τέτοια μέρα δεν ήτανε. Δευτέρα δεν ήτανε. Όχι, όχι την. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα. Την πιο προηγούμενη. Okay, όχι, τέλος πάντων. Την προηγούμενη ήτανε. Ωραία. Έτσι, τα ξεχάσαμε γιατί ζήσαμε την εμπειρία της Ζωζεφίν, ρε φίλε. Η οποία δεν τραγούδησε μόνο τα δικά της hit, τα οποία έχουν συγκλονίσει το ελληνικό πεντάγραμμο. Είπε κι άλλα. Είπε και κάποια άλλα ξένα hit, μεταξύ άλλων και το Τζίγκο Μπάμπα. Να ξέρεις. Τζίγκο Μπάμπα. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει. Ναι, ναι, ναι. Πόσο τραγουδούσε η Ζωζεφίν, Νίκο. Ναι, ναι. Βγήκε μία φορά, είπε τέσσερα τραγούδια. Ναι. Πριν την. Ναι. Πριν να ξεκινήσει. Ναι. Το παιχνίδι. Και βγήκε και μία στο τέλος. Σε κάποια φάση και όλα στο τέλος. Ήθελα να δώσω και το μικρόφωνο στον κόσμο, ρε παιδί μου, αλλά ποιος μπορεί να βγει όλοι. Δηλαδή, είχαμε μείνει εμείς, κάτι παιδάκια. Εντάξει, αλλά εμείς το ζήσαμε, να ξέρεις. Ναι. Και μετά έκανε και το ριπό στο Instagram λόγω του σεβασμού που έχει προς το πρόσωπό μου. Αλήθεια είναι. Εντάξει. Αυτό. Και νομίζω ότι πια με τη Ζωζεφίν έχουμε πάει τη σχέση μας σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι. Τι είναι ο ορισμός του από φωνή κορμάρα. Δηλαδή, από κοντά που την είδα είναι 100% για τέτοιες καταστάσεις έχει βγει το από φωνή κορμάρα. Και είναι μικρή, πόσο είναι, 29-30 είναι, δεν είναι, σειρά μας. Ναι. Ναι, 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 ναι. Μικρή θεωρούμαστε εμείς δηλαδή, Νίκο. Okay, είχαμε ένα αρίστην άλφα μαζί μου, η οποία είναι 20 μισό. Όπως μου είπε, δηλαδή 20 χρονών. Όταν εσύ μπουσουλούσες. 20 χρονών είναι, Νίκο, είναι η αρίστην άλφα. Δηλαδή, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, στο οποίο πάμε κάπου αποστολή, Νίκο Παπαδόπουλο, και έρχονται. Νέα παιδιά, δηλαδή μας ρωτάνε. Πλέον φύγαμε, δεν είμαστε πλέον εμείς οι νέοι. Δηλαδή, ντροπή, είναι. Δώσε λίγο. Είναι καταπληκτική, ρε, δεν υπάρχει, εντάξει δεν είναι. Είναι από φωνή κορμάρα ο ορισμός. 100% μέσα. Απλά κάνω ένα λάθος, ρε φίλε, αυτές οι καινούργιες τώρα. Και η άλλη ήταν μια τύπης αυτή Τσαγκρίνου, δεν την ήξερα εγώ από την αλήθεια, εκεί την είδα. Στο Ηράκλειο. Φοράνε αυτά τα παπούτσια τα αθλητικά που είναι στη μόδα για τα κορίτσια, τα sneakers, τα οποία όμως έχουν κάτι υπερτακούνας από κάτω. Ο πάτος. Που, δηλαδή, ο πάτος του, ναι, του, ο πάτος του παπουτσιού. Του, ναι. Παπουτσιού. Ο πάτος τους, ναι. Γεια σου, Έλενα. Ο πάτος του παπουτσιού είναι σαν να είναι πιο μεγάλος από το παπούτσι το ίδιο. Όχι, ναι. Δηλαδή τη Ζωζεφίν, ας πούμε, χθες ήταν σίγουρα πιο μεγάλος. Και ναι. Τη άλλη, γιατί η άλλη είναι και 1,30. Η Ζωζεφίν μπορεί να είναι και 1,60. Ο πάτος του παπουτσιού τη Ζωζεφίν ήταν μεγάλος, δηλαδή. Τεράστιος ήταν ο πάτος της Ζωζεφίν για το παπούτσι. Απέριψες όλα τα όνειρά μου. Εμείς σας έτοιμε ζητήματα και εσείς τώρα θα πρέπει να πάρετε την. Μην μου πείτε τώρα για σκεπτικά, ναι. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. 7.30 ώρα. Πάμε 24. Θα τα πούμε. Τα λοιπόν, έχουμε πει αυτά, έτσι. Και Όσκαρ έχουμε να πούμε, φίλε, σήμερα. Έχει ψωμάκι Δευτέρα. Έχει ψωμί. Έχουμε θέσει τα βασικά ζητήματα, τους βασικούς άξονες εκπομπής. Δώσαμε την πάσα. Τώρα ο λόγος περνάει σε εσάς. 2-3-10-2-7. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας, δηλαδή, πρέπει να είναι. Αν υπάρχει ένας από όσους μας ακούνε που χθες το μεσημέρι, το απόγευμα. Ενώ ξέρω εγώ, έχει 6 ώρα πάω κόφι. Έπαιζε ο Άρης τώρα, 3 ώρα έπαιζε. Ναι, 3. Ναι. Ξέρω εγώ, είχε Ολυμπιακό, τι άλλο είχε. Να το έχει γυρίσει στην ΕΡΤ για να βλέπει Echo All Star Game και να πετύχει και τη Ζωζεφίν. Δηλαδή, θα έχουμε πετύχει πολύ μπασκετικό φύλλο. Πιστεύω μόνο γιατί για τη Ζωζεφίν. Το επίπεδο στο All Star Game ήταν καταπληκτικό. Ειδικά στα καρφώματα ήταν πολύ, πολύ υψηλό το επίπεδο, πραγματικά. Είδαμε καταπληκτικά καρφώματα, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Άρα θα λέγαμε ότι All Star Game το κέρδισε ο Ζωζεφίν. Πα και τα λίγο πιο κάτω, ρε φίλε, να γίνεται κανονικά το τέτοιο. Δεν σου λέω να την κατεβάσει, αλλά αν είναι, ξέρω εγώ, σας, που είναι συγκεκριμένο ύψο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι, βάλω το 10 εκατοστά κάτω. Ναι. Να κάνει τη δουλειά σου, α πούμε, κατάλαβε. Μην ξεφτιλιζόμαστε τώρα να τρακέρουν πάνω στου μπασκετέ ή άλλοι που δεν είχαν ετοιμάσει τίποτα. Εγώ καταλαβαίνω, Νίκο, ότι ο Ζωζεφίν κέρδισε το All Star Game. 100%. Και τίποτα άλλο. 100%. Καρφώματα, όπω στο Super Bowl, ρε φίλε, συζητάμε για την Τζέι Λόγκ και τη Σακύρα. Ποιο σχέστηκε για το Μάτσο, έτσι, τώρα, που ήταν και ματσάρα. Ναι. Έτσι, έτσι και τώρα δεν ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω. Ασχολούμαστε με την παρουσία τη Ζωζεφίν, ρε φίλε. Και ντρέπομαι που είχα ανάμεσά μου συναδέλφου οι οποίοι δεν την ήξεραν. Δεν ήξεραν ποια είναι η Ζωζεφίν, ρε φίλε. Ντρέπομαι για λογαριασμό του. Σκάνδαλο. Στις ερωτήσεις που δέχτηκα είχα ένα ύφος. Τι να σου πω, σαν να μου
Μου είχε πατήσει τον κάλο, ας πούμε. Χοντρό. Ποια είναι αυτή. Τι ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, η Ζωζεφίν είναι, ποια είναι. Χοντρό. Πολύ χοντρό θα το χαρακτήριζε. Σε παρακαλώ. Μάγια. Δεν έχω σήμα. Πες μου τι. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Πήγε κανένα δύο ακόμα. Εντάξει, πέντε τραγούδια. Πόσα να πει το κορίτσι. Βέβαια. Πες μου τι. Πες μου τι. Εννοείται. Τη μάνα του. Λοιπόν. Αντί να το στείλουμε το κορίτσι στη Eurovision. Και στείλαμε μια 17χρονη γλυκό, είναι δυνατόν. Ποια στείλαμε κάποια. Μια 17χρονη. Αχα. Γλυκό κοριτσάκι, εντάξει. Mm-hmm. Και λέει το κουστούμι της Ελλάδας για την Eurovision είναι 350 χιλιάρικα. Έλα ρε. 350 χιλιάρικα, φίλοι, για όλα αυτά. Έλα ρε, σιγά και δεν είναι τώρα τέτοιο. Α, όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο δεν μου κάνει για. Εντάξει, νορμάλ μου ακούγεται. 350. Νορμάλ μου ακούγεται, ρε φίλε. 350 για να πάμε ρε, Μίκο, τώρα και εσύ. Μη σκέφεσαι μόνο θα πάμε από ένα τραγούδι. Είναι ολόκληρες διαδικασίες όλες αυτές. Είναι άτομα. Εξοπλισμός, υλικό, πάνε, έλα, γύρνα. Πώς είναι, λίγα είναι αυτά. Που θα μαζευτούμε να παραγγείλουμε και την πίτσα μας το βράδυ της Eurovision, ωραία και μπάρκα. Καλά, δεν νομίζω, έχει σβήσει λίγο νομίζω αυτός ο θεσμός, φίλε. Όχι, δεν νομίζω ότι ασχολούμαστε και πάρα πολύ πλέον. Απλά το κοριστικό είναι βαθμολογία μετά, μέχρι να φτάσει εκείνο το σημείο. Λοιπόν, 2-3-10-10-10-10. Ανοιχτές οι γραμμούλες. Ανοιχτές οι γραμμούλες. Έχουμε θέσει τα βασικά ζητήματα της σημερινής εκπομπής, όχι αθλητικά και βλακίες τώρα. Έχει βγει το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να. Στα τέτοια μας, δηλαδή. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τι θα γίνει, Ρενικό, θα βάλει πανετολικό, ρε φίλε. Το βάλε. Πρέπει να είναι offside. Κάτσε, δεν το σήκωσε ο παλίκαρος. Έχει παίξει. Το βλέπω να πανηγυρίζει, αλλά. Όλη η Ελλάδα έχει παίξει. Θα πρέπει να φάμε βάρ τώρα στη μάπα, να ξέρει. Α τα κιάλια, ρε φίλε, περίμενε το βάρ και μετά τα κιάλια. Περίμενε, βρε. Το χαλί, Λαθέρ. Νίκο, εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Ο Μουνιέ το έβαλε, Νίκο. Ο Μουνιέ, του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Δανεικός. Ή ελεύθερο. Ελεύθερο, νομίζω. Άντε, ρε. Ναι, ναι. Δεν σε λίγο, Ζωζεφίν, ρε φίλε, μην την έχει τόσο χαμηλά. Με ποιο πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού τα έχει, Ζωζεφίν. Α, δεν ξέρω. Κουίζ τη εκπομπή μέχρι τι 7. Αυτόν έχει βάλει τα φιλταρισμένα. Αυτόν. Πιθανό. Σκάνδαλο αν το δώσει offside. Σκάνδαλο αν το δώσει offside. Είναι κανονικό το κολλήμα του. Θα τα λέμε όλα. Σωστή έχει μάμα πάνω, Νίκο. Όλη η Ελλάδα και το έχει παίξει. Ναι. Όλη η Ελλάδα δώσει πάνω τελικού. Ναι. Που ο Βόλος, αν κερδίσει, πάει 28 βαθμούς, 6-7 θέση πάει για playoff. Θεωρητικά. Στοιχηματικά τα πήγαμε καλά, Νίκο, το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πει άσο την ΑΕΚ. Το πιάσαμε, ναι. Είχαμε πει γκολ στην Τρίπολη. Το πιάσαμε, ναι. Μετά τώρα δεν θυμάμαι και όλα τα παιχνίδια. Είχαμε πει άσο, ξέρω τον Πάοκ, okay, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Χ2 είχα πει τη Λάρισα βγήκε. Άντερ είχα πει το Ξάνθη, το Πανιώνιος Ξάνθη βγήκε. Ναι, καλά τα πήγαμε. Νομίζω ότι υπήρχε τέτοιο. Υπήρχε θρίαμβος. Και δεν τα παίξαμε. Και παίξαμε Γερμανίες και πήγαμε κουβά. Ποιες Γερμανίες είναι τώρα. Με τη Γερμανία έχουμε επιλέξει τώρα, Νίκο. Τι έκανα. Ποιες Γερμανίες. Μάικ Σκάβο 1-0 λοιπόν. Πανετολικός Βόλος με το Μουνιέ. Τι έγινε, πού είναι η ακροατή, τι έγινε, ρε παιδιά. Τι θέλετε, ΕΑ και τέτοια θέλετε. Μα θέλετε, ΕΑ να περιμένετε 7,5 ώρα. Δεν έλα, ρε παιδιά τώρα. ΕΑ, με έλα. Όπα. Τι έγινε. Γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας, κύριε Μοσχοβίτη. Γεια σας. Έλα, ρε κλεωμένη. Γεια σου και σε έναν Νίκο. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλά γίνεται. Ωραία, γίνονται ωραία πράγματα. Βέβαια, εγώ το All-Star Game δεν το είδα, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Πανηγυράκι, ναι, ούτε στο NBA θέλω να βλέπω τέτοια πράγματα γιατί δεν μ' αρέσουν έτσι. Εγώ θέλω πιο πολύ να βλέπω κάποια, να δω κανένα αγώνα, να δούμε αγώνα, όχι τέτοια παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, για το παιχνίδι να πούμε, ξέρω εγώ δύο κουβέντες για το μάτς της Τρίπολης με τον Άρη, νομίζω ότι ήταν βαθμός χρυσάφι αυτός. Καλός ήταν, καλός. Που κλειδώνει κατά 99% τα play-off. Υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα δύσκολο με μια σκληρή ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος. Η ομάδα αυτή ξέρει να παίζει άμυνα, έχει υψηλούς παίκτες πίσω. Επιθετικά δεν ξέρω, δεν γεμίζει και πολύ το μάτι. Ο Βέλιος είναι απομονωμένος εκεί, δεν έχει πολλές βοήθειες. Αν γίνει μια αλλαγή από πλευράς του Έννιν, και εγώ θα προτιμούσα να δω αμυντικό χαφ το Σόουζα, γιατί νομίζω ότι εκεί μπορεί να δώσει ανάσες στο Σάσα που δεν είναι τώρα στα καλά του. Επομένως μόνο αυτή την αλλαγή θα έκαμνα εγώ αν ήμουν Ένινγκ. Θα έβαζα, θα άφηνα, ας πούμε, αν ήταν να αφήσω κάποιον, θα άφηνα το Σάσα στον πάγκο. Δεν μπορείς να αφήσεις τώρα με τον άτομο το Σάσα στον πάγκο. Ναι, τέλος πάντων, αν μπορούσα να το κάνω, αν ήταν, αν μου έλεγε και ο Σάσα ότι δεν έχει ανάσεις, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, αν γινόταν μια αλλαγή στο αρχικό σχήμα, θα προτιμούσα τον Σόουζα που έχει δείξει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Να. Περιμένουμε και τα. Περιμένουμε το λύσιμο των μπαν, γιατί ο Ένινγκ θα ανεβάσει
το Σεγκέρκη και τον Μαρμαρίδη που θα πάρουν χρόνο συμμετοχή στα υπόλοιπα παιχνίδια όταν ανέβουν στην πρώτη ομάδα. Καλά τα λες. Άλλωστε ο Σεγκέρκη θα έπαιζε βασικός και όταν ο Κόρχουτ ήταν τιμωρημένος. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Τώρα είχατε πει ότι θα ανέβει και ακόμα ένα παίκτη εκτός από αυτούς τους δύο. Δεν ξέρω ποιον εννοούσατε. Ποιον. Εκτός από τον Μαρμαρίδη και τον Σεγκέρκη. Είχατε πει σε παλιότερη εκπομπή ότι είναι και ένας τρίτος να ανέβει στην πρώτη ομάδα. Όταν θα μονιμοποιηθεί η πρώτη ομάδα θα σας το πούμε. Δεν το ξέρετε δηλαδή. Το ξέρουμε. Αν το ξέρετε και δεν το λέτε. Ναι, δεν το λέμε. Τη ΚΑΠΑ 20 είναι τη ΚΑΠΑ 17. Τη ΚΑΠΑ 19 είναι. Τη ΚΑΠΑ 19 είναι. Η Center 4 παίζει, τι παίζει. Δεν θα σου πω παραπάνω λεπτομέρειες. Άστο, μην τρώγεσαι. Προσπαθώ να μάθω. Μην τρώγεσαι. Να βγάλω είδηση προσπαθώ. Λοιπόν. Τώρα όσον αφορά για το μπάσκετ μια κουβέντα, το μπάσκετ, εντάξει, το μπάσκετ είπαμε ότι απογοητευμένος είμαι εγώ πιο πολύ από κάποιους παίκτες συγκεκριμένους, βέβαια και από τον Μαρκόπουλο είμαι απογοητευμένος για αυτά που έκανε το καλοκαίρι. Ό,τι έγινε έγινε. Ναι, τώρα η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνο συμμετοχής πολύ στο Σιδηροηλία. Αντί του Κετσεβίτσιος που άνθρωπο δεν έχει σχέση κατηγορία, με... Κατηγορία παίζεις ρε φίλε, πώς θα πας στο Σιδηροηλία, θα τον κάψεις τον άνθρωπο. Εγώ θα τα διακινδύνευα όλα γιατί ο Κετσεβίτσιος είναι, να μην πω τι είναι. Δεν Κετσεβίτσιος. Έρμπορ στο διαγωνισμό τριπώντων ρε φίλε δηλαδή, εντάξει. Ο άλλος ο Φιτσπάτρικ δεν είναι Αμερικάνος, αποκλείται να είναι Αμερικάνος. Κάτι άλλο πρέπει να είναι. Θα δίνα πιο πολύ χρόνο συμμετοχή στο Γιωργάκη που νομίζω ότι θα βγάλει περισσότερο πάθος στην άμυνα, θα βοηθήσει περισσότερο. Το να παίζουν αυτοί οι δύο το βλέπω δώρον άδωρο, δεν μπορούν να βοηθήσουν καθόλου. Την μπάλα ποιος θα τη βάλει στο πλεκτό, κλεωμένη. Κοίταξε, είναι ο Μποχορίδης, είναι ο Μπράουν, είναι ο Μόρις, είναι ο Ντραγκίσεβιτς. Αυτοί εδώ πέρα ο Γκετσεβίτς έχει σπάσει τα καλά, δεν μπορεί να βρει, δεν μπορεί να σημαδέψει γάιδαρο στο μέτρο αυτό. Έρμπολ σε τρίποντο, διαγωνισμό τριπώντων, έρμπολ. Δηλαδή, άκουσα με το καλοκαίρι στο βιογραφικό ότι αυτός έπαιζε, έχει εμπειρία Ευρωλίγκα αυτός. Έχει, ναι, έχει. Έχει αυτός... παίξει. Απλά πριν κάποια χρόνια. Ναι, όχι τώρα. Πριν κάποια χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Μοσκοβίτη και κύριε Παπαδόπουλε, άμα αυτός πάει στην Ευρωλίγκα, το μόνο που μπορεί να κάνει στην Ευρωλίγκα είναι να πάρει αυτόγραφο από το Σλούκα, τίποτα άλλο. Δικαστής. Τι να μαρκάρει, τι να κάνει αυτός ο παίκτης στην Ευρωλίγκα τώρα. Δεν βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Τι να κάνουμε, κλειωμένη αυτόν έχουμε τώρα, μπορούμε να το διώξουμε, όχι, δεν μπορούμε να φέρουμε καλά, κάτσε. Ναι, γι' αυτό δεν σου λέω, ο Μόρις θα πρέπει να είναι εκεί βασικός. Ποιος Μόρις, ρε, ο Μόρις που πρέπει να φύγει. Ο Μόρις βέβαια. Αφού παίζει ο Μόρις, για δεν παίζει καλά ο Μόρις τώρα. Με τον ΠΑΟΚ τώρα μέσα στην πηλιά για μπάτσες ήταν, με τρελαίνεις. Ναι, εκεί μάλλον δεν είχε πληρωθεί γι' αυτό. Αυτή είναι η επαγγελματίες. Άμα λοιπόν παίζει έτσι να σηκώθει να φύγει. Γι' αυτό σας λέω εγώ ότι πρέπει να δοθούν λύσεις και ο Φλιώνης πρέπει να δώσει τα πάντα και στο Σιδηροηλία, εγώ τον είχα δει στο Σιδηροηλία, είχε παίξει σε κάποιον αγώνα παλιότερα και τον είχα δει. Με το Σιδηροηλία δεν σώζει την παρτίδα, κλειωμένη άλλα πράγματα θέλει. Λοιπόν, επειδή θα είναι έμπειροι ο Σιδηροηλίας και καλά θα βάλει και στην άμυνα θα βγάλει ενέργεια. Δεν είπαμε να παίξουν όλοι οι έφηβοι, αλλά ο Σιδηροηλίας θα δώσει περισσότερα πράγματα από τον Κετσεβίτσιος. Μάλιστα. Αυτό σας λέω. Δεν λέω τίποτα παράλογο. Να είσαι καλά, κλειωμένη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Να είσαι καλά. Σιδηροηλίας. 2-3-10-2-7-3-8. Σιδηροηλίας. Σιδηροηλίας. Κατηγορία πόσο σωθεί με τον Σιδηροηλίας σωθεί. Που να είναι και το παιδί είναι χαραπέξι, έτσι δεν λέω. Η Σιρή Κετσεβίτσιος. Έρμπορ σε διαγωνισμό τριπώντων, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Τώρα τι μας θυμάσαι με τη δεύτερη, Ζωζεφίν, δεν έπρεπε να παίζει σήμερα όλη μέρα. Τη δεύτερη. Τι να την κάνω τώρα, φίλε. Έβαλα την Παρασκευή, Νίκο, αλλά ξεκινήσαμε και τώρα με Ζωζεφίν. Δεν παίζει όλη μέρα σήμερα. Θέλω να διαβάσω θέμα γιατί. Πώς το Instagram μας έκανε. Γιατί με ποιον τα έχει τελικά, για πες. Θα πούμε 7,5 ώρα, το έχω βάλει quiz εκπομπή. Όποιο ακροατή γνωρίζει. Ο ακροατή δεν ξέρει ποια είναι η Ζωζεφίν, ρε φίλε. Κάποιοι την ξέρουν, Νίκο. Ναι, καλά, οκ. Δεν είναι τόσο αδαή. Δεν σου είπα ότι είναι αδαή. Απλά είναι λίγο ρε παιδί μου εξεζητημένο το πράγμα. Όποιο ακροατή, όποιο θέλει μηνύματα, αν θέλει στα social media τα δικά μου και του Νίκου, εντάξει, με ποιον. Πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τα έχει Ζωζεφίν. Πρώην ποδοσφαιριστή μιλάμε. Ναι. Μάλιστα.
Η Ελένη Φουρέρα σε άλλη μια εμφάνιση έκπληξη κάθε χρόνο μετά τη λαμπερή απονομή των βραβείων Όσκαρ. Πραγματοποιείται καθιερωμένο πάρτι του Έλτον Τζον, Νίκο Μοσχοβίτη. Είχε και το Rocketman του Έλτον Τζον που λέμε ότι είναι πολύ καλό. Δεν το έχω δει, το Rocketman πολύ καλό. Να τη δει, έχω δει, είναι πάρα πολύ καλή. Πώ λέγεται. Τάρον Έγκερτον, κάπω έτσι. Ωραίο το οποίο. Στο χθεσινό βραδινό πάρτι λέει χαρά τα διπλή αφού ο βετεράνος στάρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής κέρδισε Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού με το I'm Gonna Love Me Again, αντινία Rocket μας. Ο Πάρτι των Αστέρων βρέθηκε και η εκλεκτική Ελληνίδα τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα, η οποία μοιράστηκε φωτογραφίες. Γιατί να το γράψει τώρα αυτό. Γιατί να το γράψει η εκδική τραγουδίστρια. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή είναι σαν να σε τσιγκλάει. Κατάλαβε. Φόρεσε μια παστράψα τουαλέτα τη Σίλια Κρυθαριώτη. Στα αγγλικά το Σίλια Κρυθαριώτη. Σίλια D. Ναι, για την ακρίβεια. Ναι, έτσι λέγεται. Στα αγγλικά το όνομά τη. Αποκαλείται ω γυμνασμένο Κυλιακού. Η Ελένη Φουρέιρα, στον ρεδεβού ήταν ο φίλο τη και διάσημο Ισραηλινό στάρ Ελιάν Κόεν. Μάλιστα. Μάλιστα. Στο πάρκι τον Όσκαρ ήταν η Φουρέιρα και εσεί ήσασταν στα δύο ωράκια με Τζοζεφίν. Στον επόμενο φίλο καλησπέρα. Ναι, γεια σα. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Καλά εσείς. Καλή εβδομάδα να καλή έχουμε, βδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε. Α, και μπήκε και ο μήνας μέχρι του μηνός, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι τέλος του μήνα, καλό μήνα μπορεί να λες. Σωστό και αυτό. Δεν είναι. Βεβαίως. Έχω μία απορία σχετικά με το χθεσινό παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Άρης. Να σας στυλίσουμε. Δεν είναι αντιαθλητικό το φάουλ που κάνει ο Φετφαζίδης τον Ιγκλέσιας βάζοντας επικίνδυνα τον νόμο του στην μπουνιά του Ιγκλέσιας. Έχεις δίκιο φίλε, όντως έπαιγα τη μόλις. Έχεις να δώσει όντως μπουνιά. Ναι, κόκκινο Φετφατζίδης. Μπουνιά πήγε να δώσει. Σαν μία άλλη που έπεσε. Τον έδωσε. Α, τον έδωσε. Ρε πάει ο Φετφατζίδης να βγει στην κόντρα και ο άλλος. Έχω δει, αλλά δεν το έχω δει το. Και του τη σκάει και ο Φετφατζίδης δεν πέφτει, συνεχίζει να τρέχει. Κάνε ρε Φετφατζίδη τον νεκρό εκεί πέρα να πάρει κόκκινη και εσύ ρε αγόρι μου. Τι τρέχεις. Πέσε κάτω. Μπουνιά έπαιγε. Τι δεν γίνεται για να πέσει κάτω. Που του τη δίνει μετά την κίτρινη. Αλλά κανονικά είναι για κόκκινο το μακάρι. Πέσε κάτω ρε Φετφατζίδη, πιάσε και το πρόσωπο 5 λεπτά. Ο ρέφερι μπορεί να μην είδε την μπουνιά, να είδε την κίνηση. Ο Σιδηρόπουλος στο βάρ τι έκανε. Τίποτα. Έτρωγε πιτόγυρα τα 3 ώρα. Έψαχνε νοικιάς αλλού στο ωραίο κάστρο. Δεν λειτουργεί το βάρ. Όλο πιτόγυρο. Άσε με μόνο. Το ματ Νίκο ήταν 3 ώρα και ήταν η ώρα του πιτόγυρου. Θα κόψω εγώ το μεσημεριανό μου για τη φάση του Ιγκλέζα τώρα θα πει ο άλλος. Ναι τώρα. Δεν ξέρω, Τάσο τον φέρατε να πούμε το μαλλί εκεί πέρα το βάλετε και βάρ στην Τρίπολη τώρα 3 ώρα μεσημέρι Κυριακά. Τόσο ωραία μέρα είχε. Αντί να πάει για κανένα καφέ στο ρόλο. Κάτι άλλο. Ναι. Επειδή δεν είμαι γνώση του ποδοσφαιρών, ρωτήσα κάτι άλλο. Βεβαίως. Πρέπει να είναι η μπάλα εντός περιοχής για να δοθεί πέναλτι ή αν η παράβαση γίνει πόδι με πόδι εντός περιοχής και η μπάλα είναι απ' έξω την περιοχή, τι δίνεται, φάουλ ή πέναλτι. Όταν είναι ο Άρης δεν δίνεται τίποτα. Ντροπή. Κύριε Νίκο, τι λέτε εσείς. Εμένα ρωτάτε. Όχι, και του ίδιο. Κανονικά τι πρέπει. Η μπάλα πρέπει να είναι μέσα ή αν η παράβαση γίνεται εντός περιοχής. Εγώ με την. Και η μπάλα είναι εκτός. Να σου πω κάτι, στο χθεσινό μας δηλαδή τα είδαμε και τα σημειώσαμε. Χθες μου βγήκε λίγο κούραση στο να φωνάξω πάρα πολύ με το κομμάτι της διαιτησίας και μάλιστα στο κείμενο του αγώνα τα ανέφερα. Γράφει ένα σχόλιο από κάτω. Λέει είσαι δημοσιογράφος του Άρη και δεν δίνει έμβαση, λέει στη διαιτησία, λέει κτλ. Και λέω. Πόσο. Ναι, και λέω δηλαδή. Αυτό δεν το είπε έτσι, το έγραψε. Δεν ξέρω πώς το έγραψε. Ναι, το έγραψε. Okay. Μπορεί να το έγραψε και ηρωνικά. Όχι, δεν το έγραψε ηρωνικά. Δηλαδή, ας πάρει αυτός ο φίλος και ας ακούσει τη μετάδοση με τον Ατρόμητο την Πέμπτη. Τη μετάδοση με τον Τζοβάρα. Ναι, φίλε. Τι άλλο να πούμε πια. Τελικά όμως, φωνάζουμε και τελικά δεν μου απαντάτε όμως. Ναι. Τελικά δεν μου απαντάτε όμως. Είναι παράβαση εντός περιοχής. Θεωρείται πέναλτι ή όχι αν την μπάλανε έξω. Δεν ξέρω, φίλε, ότι πει. Δύσκολη φάση για το διαιτητή. Ό,τι πει ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω. Ο Αναστάσιος πώς τη σχολείες στη φάση. Ο Αναστάσιος δεν κάνει τίποτα. Τι να κάνει. Δεν ξέρω το ίδιο. Ο Κάκος. Όχι, δεν ασχολήθηκε. Ο Κάκος είπε ότι. Είπε ότι δεν υπάρχει κάτι λύση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπε ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Δεν είπε ούτε καν για την τέτοια. Δεν είπε για την τέτοια. Δεν έχουμε κάτι λέει. Ούτε ο Βάγκουχα στο δικό του σχολιασμό σου Sport FM σήμερα δεν είπε τίποτα. Για το Μάζα Αστέρα. Κλείνουν τα μάτια. Άλλα παιχνίδια βλέπουμε εμεί. Άλλα παιχνίδια βλέπουμε. Εμείς μάλλον δεν έχει τόσο πολύ πια. Φοράς και τρινόμαυρα γυαλιά, Αντώνη, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ναι, δεν κάνω. Ένα περίεργο πράγμα. Να δούμε τους βοηθούς, τους βοηθούς στο μάτι της Πέμπτης να δούμε. Τι να δεις πια, δηλαδή δεν αξίζει δε σύνικο πλέον. Δηλαδή δέχεσαι, τέλος πάντων, δέχεσαι τόσο πόλεμο και καθόμαστε και ασχολούμαστε. Παίζουμε επαναληπτικό για πρόκληση στα μητελικά με τον Ατρόμητο και έχουν βάλει βοηθούς από την Αθήνα. Ναι, εντάξει, έχουν βάλει άλλοι βοηθούς, αλλά εμείς τι κάνουμε.
σαν οργανισμός καταργέται ο ένας τον άλλο, διώξε τον Κουέστα, ο ένας λέει τον Έρινγκτον, λέει τα ταβερνιάρι, αυτό στο Facebook που διαβάζω έτσι, ο άλλος καταφέρεται εναντίον του Φερπατζίδη, ο άλλος καταφέρεται, δηλαδή μιλάμε για... Και λες τώρα, όλοι αυτοί υποστηρίζουν τον Άρη, δε. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο. Αντί να κάτσουν να βγουν τον πόλεμο που δέχεσαι, αυτοί βάλουν εναντίον της ίδιας της ομάδας. Είναι μια μικρή μερίδα του κόσμου, Αντώνη, που σκέφτεται με τον εξής τρόπο. Ότι λέει ότι εγώ περιμένω πάνω το πληκτρολόγιο, μικρή μερίδα ευτυχώς, να κράξουμε το παραμικρό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα υπάρχουν και αυτοί. Και αυτοί αργιανοί είναι, να ξέρεις. Απλά έχουν λάθος σκεπτικό τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, διάβαζα κι εγώ από κάποιους σχόλια να λένε ότι καλά δυνατόν να είμαστε ικανοποιημένοι με σοπαλές στην Τρίπολη. Όχι, ρε φίλε. Με δεδομένο ότι ο Άρης δεν είναι φυσιολογικό, okay, αλλά αν συνυπολογίσει όλα τα δεδομένα γύρω από αυτό το μάτς, δεν είναι κακό ο Άρης. Παράδειγμα, ό,τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Δεν έχει κάνει μεταγραφή τον Ιανουάριο, ρε φίλε. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πέρυσι πήρε Κόρχουτ, πήρε. Μα πέρυσι χρονιά άλλαξε αυτό που λες εσύ με τον Κόρχουτ, με τον Ρόουζ, με τον Φετφατζίδιο σου έπαιξε που δεν έπαιξε πάρα πολύ πέρυσι. Με αυτού άλλαξε. Με τον Λάρσον. Άλλαξε όλη χρονιά, τι κάνουμε τώρα. Φέτο δεν μπορεί να πάρει. Τι να πω. Φέτο παίχτε την ΚΑΠΑ 19 δεν μπορεί να ανεβάσει. Πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω το μυαλό μου, ρε γάμο. Δηλαδή ότι. Να τα βάζουν οι άλλοι με μένα να το καταλάβουν. Αλλά οι ίδιοι αργιανοί να καταφέρουν δηλαδή τη ομάδα και προτού κάνουν ολοκληρωθούν οι στόχοι, δηλαδή να πω ότι η ομάδα. Αργά, εγώ σου λέω, αν αποκλειστεί την Πέμπτη θα μιλάμε αλλιώς την Παρασκευή. Οκ, okay, αλλά αυτή τη στιγμή είσαι εντός. Τι να κάνουμε. Και πάλι δεν μπορώ εσύ, βλέπω τους παραμέτρους, θα σε αναχωρηθώ, θα κάνω, αλλά. Βάλε μέσα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στην ομάδα αυτή. Όχι, φίλε, εγώ από αυτό το ανατρόπτο δεν δέχομαι να αποκλειστώ. Έχουν να βάλουν γκολ ένα μήνα. Μπάλα είναι. Μπάλα είναι, όχι, okay, αλλά έχουν να βάλουν γκολ ένα μήνα, ρε φίλε, και δεν παίζουν μπάλα τίποτα. Είναι, μπάλα παίζει είναι, μόνο μπάλα άμυνα. Χθες ο Ολυμπιακός έχει χάσει 4 μάτια με τον. Μπροστά από την αιστεία πράγματα και βάζει ένα γκολ το οποίο λες, δεν πήλε. Δεν τρώγεται αυτό το γκολ, ρε φίλε, και όμως το φαγιό. Ο Χασάν. Πάμε, Χασάν. Δηλαδή κάνει κεφαλιά, πώς το λένε, ακούβημα της μπάλας και. Τον βρήκε σε λάθος πόδι, το τέτοιο να. Ο Χασάν κόκκινο. Δεν πρόλαβε, τι να κάνει. Δεν πρόλαβε. Ναι, θέλω να πω όμως ότι χάσανε μαλλιά, ρε παιδάκι μου. Γιατί είναι μπάλα, είναι ποδόσφαιρο, ρε παιδάκι μου. Αυτό δεν είναι μπαλίτσα. Και ο Παντελίδης ξεκούρασε παίκτες θες εδώ. Τι θα κάνει. Σωστός. Δεν μου λες, αυτοί πάλι έχουν προβλήματα με πάνω στο κέντρο της Μάνη. Α δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτούς. Ο Μανούς νομίζω πρέπει να προλάβει κιόλας. Α δούμε. Άσε το Ρισβάνι, ο Μανούσης είναι το θέμα να μην γυρίσει για τον Ατρόμητο. Με το Ρισβάνι μπορώ να το διαχειριστώ, το Μανούσης είναι το θέμα. Μανούσης είναι καλός, δεν είναι άσχημος. Και μας βάζει κόλλη συνέχεια. Είναι και αυτό, και με τον Άρη ειδικά κιόλας δεν ξέρω τι ρέντα έχει. Και παλιά μας έβαζε μου κιόλας. Με την Καλονή, με την Καλονή. Ναι, ναι, εκεί μας έβαζε. Όπου μας έβαζε, που μας βάζει, που μας βάζει. Αντωνάρη, να είσαι καλά και να πάω και εσένα ακόμα που έχω πριν το break. Ναι, βεβαίως, άντε καλή εβδομάδα. Γεια σου, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ένα λεπτάκι λίγο στον φίλο, ένα λεπτάκι. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Νίκος από Μοσκάτο. Δεν νομίζω να παίξατε ποτέ με την Καλονή. Έχουμε παίξει. Στην πρώτη κατηγορία. Βεβαίως. Παίξαμε. Τόσο, αν έλεγα μήπως σε μικρότερη και δεν το παρακολουθώ. Γιώναν Γκαρθία. Γιώναν Γκαρθία, βεβαίως. Αχα. Δεν νομίζω να ήταν πέναλτι στην Τρίπολη. Οκ. Okay. Δεν το είδα το μάτς, αλλά... τότε πώς μπορείς να λες ότι δεν είναι πέναλτι αφού δεν το είδες. Είμαι πάω. Μα είδε τη φάση. Ωραία. Τιμιότατος. Ωραία, εντάξει. Έτσι σε παραδέχομαι. Μου είμαι πάω, τελειώσαμε. Τιμιότατος. Αφού. Ωραία. Λοιπόν, στατιστικά αν το δεις... Ναι, ναι. Αν έχει ένα μήνα ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν βλέπετε, έτσι. Ναι, δεν βλέπετε. Να βάλει γκολ, μεθαύριο θα το βάλει. Το πιστεύεις. Δεν γίνεται να τελειώσει. Το πιστεύεις. Το ελπίζω. Το ελπίζεις. Ναι, ναι. Πολύ παντελόνας. Ο Νίκος έχει πει, Νίκο, μαζί δεν λέγαμε την άλλη φορά, δεν θέλω τον Άρη, αυτό δεν έλεγες. Ναι, παιδί μου. Ναι, εντάξει, καλά θυμάμαι. Okay. Δεν, κάπως μου κάθεται. Είναι σαφέστατο. Εγώ κρατάω Χαριλάου από την εποχή που πήραμε πριν από 34 χρόνια το πρωτάθλημα, που φάγαμε τα τρία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είστε μικρός. Και ακούγεσαι. Και ακούγεσαι πιο μικρός όντως. Και εσύ 35 ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι, ας πούμε, για πολύ. 55. 55? Βράζει το αίμα. Κάνεις καλή ζωή, μάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Το αίμα βράζει. Παντρεύτηκα μικρό, γι' αυτό. Λοιπόν. Είχαμε πάρει εμείς τη σειρά 3. Ναι.
Ποιον είχατε πρόεδρο τότε? Ποια χρονιά λες τώρα? Τη χρονιά που πήραμε πρωτάθλημα, παιδί μου, πριν από 34 χρόνια. Ναι, παιδί μου, το 85. Το 85, ποιον είχαμε τώρα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Ποιον είχαμε το 85. Πριν από δοθεί. Καμπάνια, αθλητικά νέα. Όχι, καμπάνια στα πιο πριν. Βασιγέρι. Τέλος πάντων, ναι, anyway. Για κάποιο λόγο δεν είχε δώσει σε εσάς τους αερολογίδες εισιτήρια και το είχε δώσει σε εμάς. Τη θύρα 3. Και ναι. Στην κατά απέναντι. Ήμουν αγέννητος τότε, κάνει... να σου πω, δεν ξέρω. Το 85 ήσουν αγέννητος. Ναι, ναι, το 90 γεννήθηκα. Ωραία, μάνα μου. Σε έκανα να νιώσει λίγο άσχημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Εγώ δεν θέλω τον Άρη να σηκωθεί να φύγει. Ωραίος, ωραίος. Αμοιβαία αισθήματα. Δεν μου κάθεται. Ναι, ναι. Πάτε στη Β' να τελειώνουμε. Α, είσαι τόσο σκληροπυρηνικός δηλαδή, μάλιστα. Να τελειώνουμε, να μην ούτε χαλάμε τις καρδιές μας. Ναι. Μία φορά σας υποστήριξα κιόλας. Ωραίος. Μέσα στο Εγάλο πέσατε. Είχατε εσείς το Χατζάρα. Τι ωραίος που είναι. Ναι, συνέχισε. Ναι, ναι, ναι. Είχε το Χατζάρα, ο Χατζάρας είχε φύγει από το Εγάλεο, αν το θυμάσαι. Ναι. Πρέπει να ήταν ο δεύτερος υποβιβασμός σας. Ναι. Και είχα πάει εκεί και λοιπόν να λέω, ρε γάμο, το... ήταν ένα παιδί που ορχόνανε την κερκίδα σας μακρύ μαλλί. Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Δεν ξέρω έτσι ονόματα για τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Τον οποίο τον είχα δει την επόμενη χρονιά στην Καστοριά. Ο Γουναράς ήτανε, όχι δεν ήταν. Όχι, ο Γουναράς δεν ήταν. Πέτρεψε εσείς με την Καστοριά. Ωραία. Ήταν ωραία. Ταξίδευα κι εγώ. Ωραία. Όχι ότι σας ακολουθούσα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Απλά συμπέσαμε μαζί, ναι. Στην Καστοριά ήταν τυχαίο. Στο Εγάλο πήγα του επιτούτου να σας υποστηρίξω, αλλά χάσαμε. Ναι. Απλά από ότι γυρνάω τρίμπαλο, τρίμπαλο τρως γενικότερα. Το έχεις παρατηρήσει. Και το 85 τρίμπαλο φάγαμε. Ναι. Και ο Ζελελίδης είχε πει ότι κι εγώ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορώ να κάτσω να χάσω. Τίμιος. Δεν το ξέρω, δεν έχω. Δηλαδή, δεν έχει περάσει το μάτι με αυτή τη δήλωση. Πιο τίμιος από τον Καρυπίδη. Μάλιστα. Μια χαρά τίμιος ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Σε κάθε περίπτωση, φέτος κάνατε μεταγραφή τον Ιανουάριο. Πήρατε τον Τουρμισάη. Εντάξει, δεν, ένα λουλούδι δεν φέρνει την άνοιξη. Αφήστε τα λουλούδια να ανθίσουν. Ποιητικός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά και να πάμε και στο επόμενο. Λοιπόν, τι ώρα βγαίνουν οι παοκτζίδες να μιλήσουμε λίγο κανονικά? 7:30 με όλο το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα ξεκινήσω να το διαβάζω, θα τελειώσω 11 η ώρα. Έτσι, θα το πάρω όλο. Ρε Άιντα από εκεί. Φιλιά. Φιλιά, γεια. Ξεφύγαμε λίγο, αλλά έχουμε έναν ακόμα, μην καλείτε άλλο. Πάμε στο τελευταίο πριν το break. Γεια σας. Με έχεις μπερδέψει. Έχεις κάτσει εσύ τώρα κέντα, θα μιλάς μισή ώρα. Όχι ρε φίλε, εγώ δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Άντε κάντε, είμαι εδώ για σένα. Λοιπόν, αν έχουν το δεκάνησα ρεόκαστρο. Ναι. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα, είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Και αν έχει η Ελλάδα Τύρανα. Η Ελλάδα Τύρανα. Δεν είπες την Ελλάδα. Για την Ελλάδα μάλλον δεν είπε. Αφού εγώ διάβασα ότι έγραφε το κείμενο στο Τέλειο. Ναι, που επίδες το έβαλε ο άλλος. Η Ελληνίδα. Για να ξεκινήσει την κουβέντα που είπα εγώ. Γιατί να πει η Ελληνίδα εκρηκτική στάρ. Πες η εκρηκτική στάρ. Γιατί να γράψει η Ελληνίδα εκρηκτική στάρ. Και εγώ λέω, έχω μπερδευτεί ρε φίλε και λέω έχουν ρόκαστρο το δεκάνησα και έχει η Ελλάδα Τύρανα. Να χαρά τα λέει το κορίτσι. Να χαρά. Να χαρά. Και τα λέει και τα δείχνει. Έτσι, σωστό. Ο Χατζηγιοβάνης ήταν, κύριε μου, όχι. Για το quiz σας. Ποιος Χατζηγιοβάνης ήταν. Χατζηγιοβάνης τώρα που το λέει, όντως κάτι έχει. Γάλα πίνει. Κάτι τέτοιο έχει γραφτεί νομίζω και εγώ. Καλά λέει. Δεν ήταν ο Χατζηγιοβάνης. Κάτι έχει παίξει δεξιά-αριστερά. Φήμη γράφτηκε, είπαν δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, δεν ήταν ο Χατζηγιοβάνης. Όχι, λες. Πιο μεγάλο. Με την κυρία δεν έχω σήμα. Μπράβο. Η κυρία δεν έχει σήμα. Ναι. Καταπληκτική. Το 17 αυτή η σχέση. Εγώ θα βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Το 17. Το 17. Ο Μπέρκ ναι. Ήταν, έχει γυναίκα όμως. Όχι, αποκλείεται. Καλά, αυτό όχι, δεν είναι ρε, ο Μπέρκ. Έλλην. Ελά, όχι. Όχι, Έλλην. Όχι. Μαύρος. Εγχρωμός. Μαύρος. Ναι. Είναι ρε. Εγχρωμός. Πώς είσαι. Όχι, πολύ πίσω, πολύ πίσω πήγαμε. Όχι ρε φίλε, ναι, το 17 ναι. Είπε. Ναι, είχε βγει, ναι. Θα το πάρει το ποτάμι, λοιπόν να τελειώνω. Είχε βγει λοιπόν τότε η βρώμα. Ναι. Ότι είχε με το Ρινάλντι. Πού δε, άσε μας ρε Νίκο τώρα, πού να το θυμόμαστε το Ρινάλντι. Έλατε ρε φίλε. Εντάξει παιδιά, ποιος Ρινάλντι ρε φίλε. Τον πρόεδρο είναι 13 να ρωτήσω, δεν το ξέρει. Άσε με τώρα. Έλατε. Άσε με τώρα. Ο Ρινάλντι, ο Λαουτάρο Ρινάλντι. Για να σε βοηθήσω, έχουμε πάρει και στο μπάσκετ Σέρβο που δεν έβαζε βολές. Εσύ τώρα μου λες Λετωνό που δεν βάζει τρίποντα. Όχι, δεν είναι Λετωνό, Λιθουανό είναι. Λιθουανό. Λιθουανό, έτσι. Λιθουανό και τώρα να σου πω λίγο κάτι. Φίλε, προχθέ στο διαγωνισμό τριπώντο ξεκινάει και το δεύτερο είναι έργο. Δεν ήταν, δεν είναι. Έργο σε διαγωνισμό τριπώντο, ρε φίλε. Πόσο έβαλε, 10.
πόντους, όχι 10 εύστοχα. Δηλαδή μπορεί να βάλει 8, ας πούμε. Ή μπορεί να βάλει 5 διπλά. Κατάλαβες. Δεν αυτό το τσίρκο γενικά δεν το παρακολουθώ. Και αν δεν ήταν ο Άρης σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, δεν θα παρακολουθούσε καθόλου μπάσκετ. Δεν το συζητάω. Και αυτό το λέω και στις καλές μέρες του μπασκετικού Άρη. Σε την μπάλα δεν έχει. Μπορεί να ρωτήσεις το διπλανό σου ότι και στις πολύ καλές μέρες του μπάσκετ του Άρη, πάλι έλεγα ότι σε την μπάλα δεν έχει. Εντάξει, μπάλι, σε καταλαβαίνουμε. Okay. Δεν το μπορείς να κάνεις με τα σπίτια με την μπάλα. Okay, δεκτών. Όχι, δεν το μπορώ. Φίλε, πάω, τρέχω, βοηθάω. Πάω, με πονάει, αλλά. Δεν σε ψήνει, ρε παιδί μου. Okay. Δεν είναι μπάλα, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι μπάλα. Okay. Δεν είναι μπάλα, ό,τι και να το κάνεις. Στο μπάσκετ, πάντως, α πούμε, μου λέει ο Στέλιος και θυμήθηκα μια φωτογραφία που ανέβασε ένας φίλος μου χθες στο Facebook. Α πούμε, λέμε για σουτέρ και τα λοιπά με τον Κετσεβίτσιους και έχει. Την έχω τώρα πάλι μπροστά μου. Έχει τον μπάγκο του Άρη που κάθεται. Πρέπει να είναι κιόλας με τον μπάγκο εκτός έδρας. Ο Ντάριους Ουάσιγκτον. Δεν το λέει ούτε ο Ντάριους. Okay. Δεν ήταν. Με το 8, ποιος ήταν εκείνη τη χρονιά, ρε. Άμα δεν το φάτσα τώρα από εδώ, δεν μπορώ να σου πω. Να, πού να θυμάμαι το νούμερο του Ουάσιγκτον. Ο άνθρωπος που δεν έκανε λέει άπηγε, έβγαινε με την μπάλα έξω. Εκείνος είχε τρακάρει το που είχε έρθει στον πάγο και είχε έρθει πολύ γκαζωμένος. Αυτός. Ο Ρασά Ντράιτ. Ρασά, αυτό ωραίος παίκτης. Αυτός, ναι. Και ο Μάσε. Ναι, κάπνιζε ο Ρασά Ντράιτ, του άρεσε πολύ. Εντάξει, πού το κάνει. Εντάξει, δεν είμαι. Ναι, από όλα. Και ο Γουίλι Σόλομον κάπνιζε. Ναι, ναι. Άλεξ Κέιλ, είχε κάποτε που συγχωρεμένο ο Συρίγο τον έκραζε. Μη μου μιλάτε, φίλε Άλεξ Κέιλ, που έχει κάνει τρύπο το airball και έχει χτυπήσει στο Στεφάνι εξωτερική πλευρά και έχουν αποκριθεί τον Ολυμπιακό τελευταίο σουτ τώρα. Χτάρα. Χτάρα. Ποιος ο Άλεξ Κέιλ. Ναι. Τι έλεγε η Γερνικό Συνέλευση. Αν ήταν ο Άλεξ Κέιλ, παιχτάρα, ο Σμους Πάρκερ τι ήταν, ρε φίλε. Δεν θα με τρελάνει τώρα. Okay, ναι. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να σωθούμε. Σωστό. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Και άσε τώρα τα υπόλοιπα. Περιμένω κύριε Μοσκοπίδη. Δεν θα κουνηθώ από τη θέση μου. Περιμένω το τι θα διαβάσετε. Τι όλο το πόρισμα, το έχω μπροστά μου, το έχω. 7.30 με 9, παιδιά. Θα ξεκινήσω 7.30 ώρα μέχρι όταν με πάει. Θα με πάει μέχρι τι 11 μέχρι τι 11. Θα το διαβάζω. Και ο Παπαδόπουλε του έδινε και μισή ώρα τώρα το κοστό του, το έκανα χαλάλι. Να κλείσω τώρα, μην ξεκινήσει. Μην κάνουμε χρόνο. Ναι, ρε, φίλε, να πάω να πάρω popcorn και. Το έχει. Το έχει δημοσιεύσει η Μέρη Μπενέα, η εξαιρετική συνάδελφο, έτσι, στην ιστοσελίδα τη. Είναι όλο εκεί. Θα... Καλά, δεν υπάρχει να το διαβάσω όλο, παιδιά, γιατί είναι 54 σελίδες ή 84 σελίδες. Εντάξει. Άρα η δίκη σήμερα δεν χάνεται. Θα μιλήσω με κάτι νομικούς φίλους να μου πούνε πού να εστιάσω και θα τα πω εκεί μετά τις 7.30. Μήπως είναι σαν το πόρισμα της Νέξια το δικό μας. Ωραίο. Τότε στο βελίδι που το διαβάζαμε, ωραία ήταν. Τέλεια. Τι ωραία. Τι ωραία χρόνια. Μάλιστα. Και όπως λένε τα φιλαράκια μου, Άρη το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Και αυτό θα είναι ο επίλογός σου. Να ξέρεις. Φιλάκια. Γεια σας. Σήμερα καλά που το είπες. Έχουμε δει και μέρη Μπενέα, βεβαίως. Βάλε ένα κομψό διάλειμμα και να επιστρέψουμε άντε 7 και 10 πέμπτο. Τι θα το κάνουμε χαλί. Λες. Δεν πιστεύεις ότι ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Και είναι πλέον και ένα κλασικό τραγούδι, έτσι. Δηλαδή είναι ότι ήταν ένα. Πώς το λένε. Τσιχλοτράγουδο. Wonder. Πώς το λένε. Wonder One hit wonder, κάπως έτσι. Τσιχλοτράγουδο. Κάπως έτσι τα λένε. Πώς τα λένε. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι. Έχει μείνει, έχει διαχρονικό πλέον το μάγια, ας πούμε. Εδώ και ένα επειδή σε έκανε ρηπόστιλτ και μήνυμα, τη βγάλουμε στην εκπομπή κάποια μέρα. Δεν είσαι βλάκα. Δεν είσαι βλάκη. Δεν είσαι βλάκη, άκου το λάκι. Ναι, και θα μου απαντήσει, ρε φίλε, γιατί λογικά πρέπει να παίρνει μόνο 2-3 μηνύματα την ημέρα. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε 7 παρά απάντηση σωστή για τον Ρινάλντι. Και όπως έγραψε συγκεκριμένα. Το γκούγκλαρε. Ρινάλντι αλήθεια. Το γκούγκλαρε. Είναι εμείς της δικός μας αυτό. Το γκούγκλαρε, φίλε. Με το τσίλι πρέπει να κάνουμε καμιά δουλειά. Ουγγαρέζο. Λένε φήμες. Ναι, όχι παπάς. Ότι. Ναι, okay. Μπλουζάκια δεν έχουμε πάρει ακόμα. Θα πρέπει όμως. Παπάς. Θα πρέπει. Λοιπόν. Με το βίντεο που κυκλοφορεί από χθες να ξέρεις, κάθε φορά που το βλέπω γελάω. Κάθε φορά που το βλέπω, εντάξει. Έχω και κάθε φορά. Πεθαίνω πια, γιατί εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τι εστί ο συγκεκριμένος. Με το τρέξιμο. Εκεί είναι το κορυφαίο. Εκεί είναι που εγώ λιώνω. Δεν είναι δηλαδή το. Είδες που κάνανε, που έκανε τον ήχο σαν σποτάκι από, από την 20th Century, 20th Century Fox. τώρα δεν μπορώ. Και έχω και άλλες ιστορίες τώρα γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω στον αέρα. Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, αλλά πάμε σε άλλο. Εσύ το γνώρισες. Τα Όσκαρ πώς τα είδες, Νίκο? Πριν. Καταρχάς, έχεις δει τις ταινίες όλες από αυτές που κάνανε.
Πριν πάμε στα Όσκαρ. Ναι, ορίστε. Πριν πάμε στα Όσκαρ, θα πάμε να σε μια γραμμούλα. Α, σε μια γραμμούλα, ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας, είστε βεβαίως. Ήθελα να πω, ναι, την ευκαιρία τώρα που άκουσα, για Όσκαρ. Βεβαίως. Ωραίος. Την ομιλία, δεν είναι βέβαια Όσκαρ ακριβώς, την ομιλία του Ρίκι Τζερβέις πριν κάνα μήνα την έχετε. Στα Golden Globe, βέβαια. Εννοείται. Ναι. Ο άνθρωπος έχει αφιερώσει. Τώρα μου ήρθε φλασκιά που το ανέφερε ο Μοσκοβίτης για τα Όσκαρ. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος στα μούτρα του όλου του Χόλιγου το ξεφτέλησε. Δηλαδή αυτό που λέει στο τέλος, όποιος κερδίσει πάρει το βραβείο και σηκωθεί, πάρτε λέει το λομπού από εδώ και φύγετε, γιατί δεν έχετε ιδέα πώς είναι ο πραγματικός κόσμος. Δηλαδή εντάξει αυτά, δηλαδή όχι τσάκιζε κόκαλα. Δηλαδή τους ήταν ομιλία σαν να λέω ότι εγώ θα φύγω από το Hollywood, δεν με απασχολείται να κάνω εγώ το έκανα, γιατί είμαι Βρετανός, είμαι Άγγλος, θα γυρίσω στη χώρα μου, αλλά πρέπει να κάποια πράγματα να τα πω όπως τα νιώθω. Τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου πέραν αυτής της παρουσίας που είχε κάνει, σε ποια βραβεία ήταν, στα Golden Globes νομίζω. Τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου το συγκεκριμένο. Εννοείς δουλειές του. Ναι. Καλά, το Βρετανικό το Office είχε κάνει αυτός. Okay, λοιπόν, αν ασχολείσαι με το Netflix, έχει διάφορα πράγματα δικά του μέσα. Έχει ένα stand-up comedy περίπου μία ώρα ομιλία που λέγεται Humanity, στο οποίο είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός. Και έχει μία δική του σειρά που λέγεται Afterlife. Έχουν παιχτεί 6 επεισόδια πρώτη σεζόν. Τώρα κάπου στα κοντά θα βγει η δεύτερη, όπως ξέρω. Η οποία Afterlife είναι μαύρη κωμωδία, δηλαδή έχει φύγει η γυναίκα του συγκεκριμένου από τη γνωστή νόσο, τέλος πάντων. Και ο τύπος έχει μείνει με το σκυλί του, ας πούμε, και είναι ένας πολύ κοινικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, που αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα του, αλλά γενικά αγαπούσε μόνο τη γυναίκα του και το σκυλί του, τίποτα άλλο. Ναι, κατάλαβε. Η οποία είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Και το Humanity είναι επίσης καταπληκτικό. Είναι μία ώρα πετσόκομα, κανονικό. Σαν αυτό που είδε στο Golden Globes. Τώρα να πω κάτι για εσάς τους δημοσιογράφους, που είστε δύο και άλλες εκεί πέρα στο στούντιο. Λοιπόν, ρε παιδιά, αυτά τα κλισέ που λέτε, δηλαδή έχουν κουράσει κάποια κλισέ. Αχ, πες, ναι. Εμείς είμαστε φαν από αυτά, ναι. Δηλαδή, πραγματικά να ακούσω ότι φάγατε καμιά φάπα καμιά μέρα από τα κλισέ, θα πω δεν τα ήθελα. Δηλαδή. Τώρα, μην επικροτείς τη βία τώρα, σε όχι. Δηλαδή, κλασικό κλισέ. Όταν θέλουμε να προστατεύσουμε ένα παίκτη, επειδή είναι φιλαράκι μας, κράζει ο κόσμος, έδωσε μάχες. Α πούμε στο Αφγανιστάν και ανώκανα. Έπαιξε ή δεν έπαιξε. Πρόσεξε, όχι. Ήταν μαχητικός και έδειξε διάθεση. Τι μαχητικός. Κέρδισε και έχασε μονομαχίες. Ναι, ή το άλλο. Ή το άλλο, λέει. Πώς το λένε. Έτρεξε πολύ. Ναι, ήταν παθιασμένο. Θα πάω στο Σιρινάκι, ρε παιδιά, με παθιασμένο. Ναι, όντως. Το παθιασμένο, ρε φίλε, εγώ δεν το βάζω ποτέ. Με πάθος την προπόνηση, ξέρω εγώ. Ναι, με πάθος. Τι πάθος. Ο Κυρνίκος, ο γνωστός, ο Αλέφαντος, είπε μια φορά ένα πετυχημένο. Του λένε σε μια εκπομπή, του λένε, άλλη όμως, λέει, δίνει την μπάλα με τη μία. Και κάνει ο Αλέφαντος. Ρε, έχεις δει το Ρονάλντο το μέσα δίνει την μπάλα με τη μία. Άμα δίνει την μπάλα με τη μία, πάνε πει ένα άμπαλο. Δίνει την μπάλα και δίνει με τη μία να φύγει ευθύνη από πάνω του. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν μια εποχή εκεί μέσα 2000-2000, ήταν πολύ στη μόδα αυτό, με τη μία την μπάλα, με τη μία. Δηλαδή, και θέλω να πω ότι κάποια κλισέ τώρα προσπαθώ να θυμηθώ και άλλα. Γιατί και άλλα. Τι να σου πω τώρα, μονόδρομος η νίκη. Εντάξει, έχει και. Κοίταξε αυτό τώρα κάτι. Δηλαδή τώρα, χαρτολογώντας, είπα να πάτε μάπα. Τώρα, ναι, εντάξει. Κάνα, ωραία, τώρα, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, κάποια κλισέ δηλαδή. Ή επίσης, όταν θέλετε. Αυτό που είπε και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος εκεί πέρα, ότι όταν θέλουμε να προσπαθήσουμε ένα παίκτη που είναι τάγαρος, ναι, αλλά προσπαθεί, τα δίνει όλα. Ρε παιδιά, μπάλα ξέρει. Τι τα δίνει όλα δηλαδή. Έτσι. Και ένα φύλαθρο να του βάλει μια φανέλα και του πει, θα τα δώσει όλα. Δεν ξέρει μπάλα όμως. Με το καλά με την κατεβάζει. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο ή και στο μπάσκετ, το θέμα είναι να έχει και ταλέντο. Η υπερπροσπάθεια σου πάρει έναν οπαδό από πέταλο, βάλει τη φανέλα. Θα τα δώσει όλα, θα φτύσει αίμα. Κυριολεκτικά. Αυτό είναι επαγγελματία. Περιμένει να έχει λίγο ταλέντο. Δηλαδή αυτό το τα έδωσε όλα, έδωσε μάχη, έτρεξε, προσπάθησε. Αυτό έλειπε, δηλαδή να είναι ο άλλος ταγάρι, ρούκουνας και να μην προσπαθεί κιόλας. Και να ταξίνει κιόλας. Γρόθος που λέει ένας φίλος μου. Ναι, δηλαδή εντάξει, δηλαδή έλεος δηλαδή. Και δηλαδή ανέκαθεν, άμα το σκεφτείτε από τότε που παρακολουθείτε, και απαραίτητα από τότε που είστε δημοσιογράφοι, από τότε που παρακολουθείτε τις ομάδες σας.
πείτε μου πάντα αυτά τα σχόλια δεν γνωρίζουν για το ατάλλαντο παίκτη που έχει η ομάδα. Πάντα. Για του ατάλλαντου. Για το πιο ατάλλαντο πάντα έλεγα. Αλλά μετά είναι ότι. Τι προσδοκίε έχει από καθένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν περιμένει από τον ατάλλαντο να σου κάνει πολλά πράγματα, μένει μετά στην προσπάθεια, κατάλαβε. Αν δεν προσπαθεί κιόλα είναι για. Αυτό λέμε. Να σου το πω διαφορετικά. Πε μου ένα παίκτη στο ποδόσφαιρο του Άρη, ο Παπαδόπουλος, ή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που να είναι το πρώτο παίκτη που χρησιμοποιεί να είναι φιλότιμο και να ήταν παιχταρά. Άντε, πε μου. Φιλότιμο παιχταρά. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Α πούμε το Βαγγέλη του Μαργαρίτη το λε φιλότιμο. Ναι. Δεν ήταν ποτέ παίκτη που θα έπαιζε, ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό και Ευρωλίγκα. Αλλά για αυτό το επίπεδο έχει παίξει μπάσκετ. Ή το Δελιζήσει, α πούμε, στο ποσό να έρθει. Ναι, θα σου απαντήσω. Λοιπόν, στο μπασκετικό ΠΑΟΚ του αρχέ του 90 που ήταν ο Μαδάρα, ο φιλότιμο ήταν ο Χρήστο Τσέκο. Ναι. Ούτε ο Λέβιτ, δεν ήταν τον Μπάρλο, ούτε ο Φασούλα, ούτε ο Πρέλεβιτ, ούτε ο Κόρπα. Λοιπόν, στο ποδοσφαιρικό Άρη, για παράδειγμα, α πούμε την τωρινή ομάδα και έχει φέρει σε δύσκολη θέση του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι από φίλου μου Αριανού, φιλότιμο λέγανε για παράδειγμα, ποιο να σου πω τώρα, τα καλά τα χρόνια, δεν θα πω τώρα για εποχέ β' εθνική. Ναι. Αρχέ 90, τότε που άρχισε βγει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Φιλότιμο λέγανε, ποιο να σου πω, το Στρατιλάτη. Φιλότιμο. Δεν λέγανε τον Ιβάν, δεν λέγανε τον Κοφίδη, δεν λέγανε τον Σαπουτζή. Φιλότιμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Φιλότιμο, για να στο μεταφράσω εγώ και να στο πω πιο πολύ στην πραγματικότητα και στο πώ πρέπει να χρησιμοποιείται ένα παίχτη που δεν ξέρει 100 κιλά μπάλα όπω ο Ιβάν, ας πούμε, που ανέφερε. Αλλά όταν μπαίνει μέσα, ρε φίλε, παίζει. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει και αίμα και δεν θα τον νοιάζει, α πούμε. Θα είναι στρατιώτη μέσα. Ναι, και τώρα την κόκκινη κάρτα. Δεν σου να φάει κόκκινη απαραίτητα, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, και να κλείσω με ένα λίγο χιούμορ. Ναι, επειδή πάλι θυμίζει καλέ, φαντό. Λέει παίζει ένα μάτι Παναθηναϊκός Ηρακλής, Παναθηναϊκός με Βαζέχα. Και ο Αλέφαντος φημίζονταν, παιδί μου, το ατού του ήταν η ψυχολογία ότι έφτιαχνε του παίκτε. Ναι, πάμε πάλι κάτι. Λοιπόν, ναι. Και ήταν τι εποχέ του Man to Man, που υπήρχε Man to Man, ρε παιδί μου, και το Βαζέχα τον εμαρκάριζε ο τέτοιο, ο Βακαλόπουλος, ο Παγώνης. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζει και του λέει 10 λεπτά, παλικάρι μου, εσύ που είσαι παιχταράς το ένα στο άλλο. Αρχίζει μετά μπερδεύει, λέει, Βιετνάμ μέσα στην Ικαράγουα, λέει, εκεί έγινε κάτι μάχης, εκεί μου Νταχεντίνη, το άμπερδεύει το ένα στο άλλο. Ναι. Πορώνεται, λέει, ο Βακαλόπουλος, βγαίνει έξω, χάτρικο Βαζέχα στο μήκονο. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, καλό το πάθος, καλό, αλλά παιδιά μας δεν υπάρχει και το ταλέντο. Δηλαδή, εμένα τώρα μου πας μια φανέλα και τον καλύτερο ψυχολόγο να μου φέρεις, αφού με το καλάμι θα την προκαιρώ για τον εαυτό μου, έτσι, με το καλάμι δεν το έχω, ρε παιδί μου, δεν αρκεί το πάθος. Και εδώ θα κάνω τον παραλληλισμό με το σεξ, όπου όλοι έχουν πάθος, το θέμα είναι η τεχνική. Σιγά σιγά. Δεν λέω για μένα, λέω γενικά. Σιγά. Πρόσεξε, μην ακολουθείς και δεύτερη καριέρα παράλληλα με τους δημοσιογράφους. Ναι, ο Σιγνάκης ψάχνει. Άσε, εμείς εδώ πέρα τριγνάμε τα τσίγκινα. Τα κρίσα μου. Είναι χειρότερα. Μοσχοβίτη, δεν είναι παιδιά, εγώ δεν είπα για μένα. Τα τσίγκινα σε λέω πάω. Άσε, τώρα δεν. Τύχο, μην γίνει πλάτη. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Κάνω παραγγελία νέα τσίγκινα να έρθουν γιατί τα προηγούμενα τα σπάσαμε. Μετά τον άλλο του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε στη Νέα Δημοκρατία και εντάξει, έπαθε το γλύτρισμα άνθρωπο βέβαια. Πώς τον έλεγαν που ήταν. Τη μισή Αθήνα, τον Τατσόπουλο. Ναι, ο Παπαδόπουλος. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Καλά τα λες, Μάρκες. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σας κύριε. Για περιμένω. Τι περιμένω. Είσαι βλάκας. Είσαι χαζός. Έτσι έχει κι άλλο. Είσαι χαζός. Δεν είναι αυτή η εκπομπή. Είσαι χαζός. Σου λέω όσες φορές και να το έχω δει, κάθε φορά γελάω, να ξέρεις. Είναι επίπεδο τέτοιο. Είναι επίπεδο που πω μια στροφάρα. Τέτοιο επίπεδο είναι, να ξέρεις. Τέτοιο επίπεδο είναι για μένα. Είναι, σου λέω, δεν είναι, κάθε φορά που το βλέπω και πεθαίνω με το τρέξιμο μετά. Εκεί είναι που λιώνω. Δηλαδή δεν κρατιέμαι. Δεν κρατιέμαι. Με το σπριν μετά. Και ο Σλαμάς δίπλα δεν έχει πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Ναι. Δηλαδή σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τι να κάνεις, φίλε. Τι να κάνεις. Μάλιστα. Νίκο μου, αυτά ήταν για σήμερα, δηλαδή. Όπα. Όχι.
Όχι ρε. Παναγία μας. Φύγε ρε. Φύγε. Από μια τροφάρα ρε Γιώργη. Φύγε από τώρα. Άιντα. Ζήτω. Λοιπόν, τι ώρα πήγε και 28 πήγε. Έχουμε και είδηση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ να δώσουμε. Παιδιά, μη συντονισμένοι μετά. Αποκλειστικό. Όλα ωραία. Όλα τέλεια πάνε. Όλα πάνε υπέροχα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. 1-0 στο 69 πάνε του Ελληνικός. Βόλος στο Αγρίνιου, που θα λέγανε και Αγρίνιο τους οι φίλοι μας. Πολύ ωραίο το Αγρίνιο, δεν έχει τίποτα. Γιατί Νίκο δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Έχει ένα πολύ ωραίο βαφλάδικο όμως κάτω από ένα ξενοδοχείο. Βαφλάδικο στο Αγρίνιο. Πολύ δυνατό να ξέρεις. Το Νίκο, ρε. Μάλιστα. Βάφλα, δηλαδή επίπεδο εξωτερικού, να σου το πω έτσι για να καταλάβεις. Είναι ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο που μένουμε όταν πηγαίνουμε εκεί. Και πάω στην κυρία φέτος εκεί πέρα και της λέω, να ξέρετε, λέω, περίμενα, λέω, να μην έρθουμε στο Αγρίνιο, λέω, για να πάω εδώ τη βάφλα. Κανονικά πήγαμε και τα παϊδάκια, αλλά ήταν κλειστό. Ναι. Και παίρνω το Στέλιο τηλέφωνο και μου λέει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κλείνουμε, ευχαριστούμε πολύ και σας. Το Έκτρα είναι φοβερή σειρά του Ζερβέ, όπως και το Politics από τα stand-up. Στέλνει ο φίλος ο Κώστας Παύλα Ντάνκαν. Γενικότερα. Είναι πολύ δυνατός φίλος. Είναι δυνατός. Είναι τρομερή περίπτωση. Και είναι δικαστής, δηλαδή δεν μασάει τα λόγια του. Ναι, αλλά πώς ξεχνάς ότι είναι δικαστής. Είναι ρε παιδί μου, αυτά τα οποία λέει, αν τα δεις με την κοινικότητα τα οποία τα λέει, έχει δίκιο. Και έχει τρομερή αγάπη στα σκυλιά. Και το έχει δικαιολογήσει λέγοντας ότι είναι τόσο καλά πλάσματα που το μόνο που θέλουν είναι να τους πηγαίνεις μια βόλτα και να τους ταΐζεις. Ναι. Και ο Θεός είναι τόσο άδικος που αυτό το πλάσμα λέει του δώσει σοκολάτα πεθαίνει. Ναι, δηλαδή ναι. Θέλω να δείξω ότι ο Θεός είναι άδικος, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ενώ αυτό είναι πάντα χαρούμενο το σκυλί όταν σε βλέπει, ρε παιδί μου, και τώρα και τ' άλλο. Και αν του δώσει σοκολάτα πεθαίνει. Θέλω να δείξει πόσο άδικος είναι ο Θεός. Τέλος πάντων, έχει και άλλα πολλά με αυτόν. Μην αλλάξετε σταθμό, μην αλλάξετε παιδιά. Έχουμε σκεπτικό. Έτσι, το πόρισμα. Καλά, προφανώς και θα το διαβάσω όλο, έτσι ηρεμήστε, οκ. Okay. Γιατί εδώ πέρα, όσο scroll down και να κάνω. Ναι, ρε φίλε. Το φάγαμε το Megathon, στο Mega ήταν το παλιό. Ναι, ναι, ναι. Mega όπως παλιά. Κυκλοφορούν κάτι με το Mega όπως παλιά. Πανηγύρι τρελό, άσε. Άσε τι γίνεται με το Mega όπως παλιά. Όταν ξεκινάει, τώρα στα κοντά. Δεν ξέρω. Δεν είδα. Είδα ότι άρχισε να παίζει παντού τα σποτάκια και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πότε είναι να ξεκινήσει. Είδα και πρόγραμμα. Αντώνη Καρπετόπουλο θα έχει Κυριακή. Τέλεια θα είναι. Η Κυριακή δεν θα χάνεται, φίλε. Θα βλέπεις το ένα, εδώ δεν είναι πέναλτι. Θα βάζεις το άλλο, εδώ είναι πέναλτι. Θα βάζεις ένα βαρούχο ο οποίος θα λέει ό,τι να είναι. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Αυτέ οι συγκεκριμένε συζήτησει τηλεόραση δεν μπορεί να έχει μισό το ένα, μισό το άλλο. Ναι, ρε φίλε, αυτό πρέπει να γίνει. Ένα μπράβο. Και με ήχο κιόλα. Και με ήχο. Α, μπράβο. Ή τάμπλετ υπολογιστή το ένα και τηλεόραση το άλλο την ίδια ώρα. Δηλαδή να βλέπει την ίδια φάση. Και ο ένας να λέει άσπρο και ο άλλος να λέει μαύρο. Τι ωραία. Τέλειο. 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 Μάλιστα. 23 Δευτέρου, πάω Ολυμπιακός. Άιντε. Γεια σας. Γεια σας.